Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βιντεάκι στο 5 Worldwide. Από τα αρχαία χρόνια η Ελλάδα έχει τους δικούς της στοιχειωμένους τρίλους γεμάτους από τρομακτικές ιστορίες για να τρώνε τα παιδιά όλο το φαγητό τους και να κάνουν ορισμένους να μένουν ξάγρυπνοι τις νύχτες. Οι λάτρεις των εξήγητων έχουν πολλές ανατριχιαστικές ιστορίες να μας πούν για ραχνιασμένα αρχοντικά, στοιχειωμένα μέρη, απόκοσμες οντότητες, ανατριχιαστικά ουρλιαχτά. Σήμερα θα δεις τα 5 πιο στοιχειωμένα μέρη της Ελλάδας. Νούμερο 5. Ο πύργος των ονείρων, Νέο Φάληρο. Η σημερινή εικόνα του παλαιάποτε νεοκλασικού στολιδιού της οδούς Μολένσκι 4 στο Νέο Φάληρο, εκτός από αποκαρδιωτική, είναι παραπάνω από ικανή να σου προκαλέσει η ρίγη ανατριχύλας. Μισογκρεμισμένο με ένα πεθαμένο φοίνικα να δεσπόζει την πρόσωψη και την αφρόντιστη βλάστησή του να οργιάζει, το άλλοτε πανέμορφο οίκημα αποτελεί ιδανικό σκηνικό για τη γέννηση τρομακτικών ιστοριών με φαντάσματα. Νούμερο 4. Βασιλίσσης Χόλγας 261-263 Θεσσαλονίκη. Λέγεται ότι το σπίτι που κατασκευάστηκε το 1919 ανήκε σε δύο αδερφούς Εβραίους οι οποίοι τα είχαν μετατρέψει σε χαρτοπεσκητική λέσκη. Κατά τον πόλεμο, όταν ξεκίνησε η σφαγή των Εβραίων από τους Γερμανούς, οι πολίτες πήγαιναν να κρύψουν εκεί τα τιμαλφή και όποια άλλα αντικείμενα αξίας ήθελαν να σώσουν. Σύμφωνα με το θρύλο, οι ψυχές των δύο αδερφών αλλά και εκείνων που σφαγιάστηκαν εκεί στο στοιχειωμένο σπίτι ρίχνει βαριά τη σκιά του σε όποιον τυχαίνει να περάσει απλά απ' έξω. Νούμερο 2. Το κόκκινο σπίτι της Θεσσαλονίκης. Το κόκκινο σπίτι της Θεσσαλονίκης θεωρείται από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια του κέντρου της πόλης. Βρίσκεται στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Είναι κτισμένο με κόκκινα τούβλα και κεραμικά που του δίνουν αυτή την ιδιαίτερη όψη. Ανήκε στην οικογένεια Λόγκου, μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες βιομηχάνων κλωστοϊφαντουργών της Νάουσες. Το κόκκινο σπίτι κτίστηκε το 1926 από τον Γρηγόρη Λόγκο και ήταν έργο του αρχιτέκτονα Γκενάρη. Σήμερα τα σημάδια εγκατάλειψης είναι εμφανή. Το 1939 η οικογένεια καταστράφηκε οικονομικά από πυρκαγιά. Λίγα αργότερα ο πόλεμος τους αποτελείωσε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την οριστική εγκατάλειψη της πολυτελούς οικίας. Βέβαια ακούγονται πάρα πολλοί αστικοί μύθοι σχετικά με το τι συμβαίνει με αυτή την οικία. Νούμερο 3. Κέντρο Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων Χαϊδάρι. Οι τρομακτικές ιστορίες που συνοδεύουν σκοπιές σε στρατόπεδα και φυλάκια δεν έχουν τελειωμό. Ωστόσο, μία από τις πιο γνωστές που φτάνει ολοζώντανη μέχρι και σήμερα είναι αυτή που έρχεται από τη δεκαετία του 80. Λέγεται ότι κανείς δεν πίστεψε την ιστορία του Φαντάρου που έζησε φιλώντας γερμανικό νούμερο σκοπιάς και το νέο παιδί αυτοκτόνησε στο μέρος εκείνο όταν ξαναφύλαξε σκοπιά. Η ιστορία λέει ότι κάποια στιγμή μέσα στο βράδυ πλησιάζει στο σημείο της σκοπιάς μια μαυροφορεμένη κοπέλα η οποία φαινόταν ιδιαίτερα τρομαγμένη. Ο Φαντάρος της έπιασε την κουβέντα για να την ηρεμήσει και μετά από λίγο η κοπέλα έφυγε. Το ίδιο περιστατικό επαναλήφθηκε 2-3 φορές όταν είχε σκοπιά ο συγκεκριμένος Φαντάρος. Στην τελευταία του συνάντηση η κοπέλα ξέχασε τη τσάντα της και μέσα σε αυτή ο στρατιώτης βρήκε το πορτοφόλι με την ταυτότητά της και έμαθε που έμενε. Έτσι στην επόμενη έξοδό του πήγε από το σπίτι της για να της την επιστρέψει. Ωστόσο εκεί τον περιμένε ένα σοκ, καθώς όταν χτύπησε την πόρτα άνοιξε η μητέρα της κοπέλας και του είπε ότι η κόρη της είχε πεθάνει πριν από 3 μήνες. Νούμερο 1. Η Βίλα Καλέργη στο Πικέρμι. Ένα πέρασμα από αυτούς που ασχολούνται με το μεταφυσικό στην Ελλάδα θα σε πείσει πως η Βίλα Καλέργη αποτελεί το πιο διάσημο στοιχειωμένο σπίτι στη χώρα. Υπάρχουν αναφορές που λένε πως την κατοχή στο υπόγειο του συγκεκριμένου κτηρίου γίνονταν βασανιστήρια, ενώ είχε κτιστεί το 1910 από τον Περικλή Καλέργη, ο οποίος αυτοκτόνησε αφού δολοφόνησε τη γυναίκα του. Στο μύθο και το συγκεκριμένο σπίτι συμβάλλει μέγιστα και το γεγονός πως δεν φυτρώνει τίποτα σε περίμετρο 10 μέτρων γύρω του. Thank you.